πραγματικά γεγονότα. Δεν θα χρειάζεται να σας διαβάζω κάποια πράγματα. Όλοι έχετε δει περίπου στον τύπο και στις τηλεοράσεις τέτοιου είδους περιστατικά, ότι οι άνθρωποι δεν ήθελαν να χαλάσουν τα σπίτια τους, όπως είπαν. Βλέπουμε τον κύκλο της βίας, ότι για να φτάσεις να σκοτώσεις μια γυναίκα πριν υπήρχε μέσα στο σπίτι κακοποίηση. Θα δώσω κάποιες λέξεις κλειδιά. Εδώ λέει ένα σύζυγος την αγάπησε πραγματικά. Τη μια στιγμή έβαζα το καλτσάκι του παιδιού μου και την επόμενη τη σταργάνισε με το καλτσάκι την γυναίκα μου. Έχουμε δει ανθρώπους, έχουμε πάρα πολλά εγκλήματα και σε τοπικό επίπεδο, ανθρώπους πολύ σημαντικούς, οι οποίοι είχαν πάει ένα ταξίδι συνοδεύοντας έναν πρώην πρωθυπουργό και επιστρέφοντας στο σπίτι τους, σκότωσαν τη γυναίκα τους, μια γιατρό, την πέθερά τους και το ίδιο τους το παιδί και έπειτα αυτοκτόνησαν. Την είχαμε δει κάποιες φορές με χτυπήματα στο πρόσωπο, αλλά εκείνη έλεγε ότι χτύπησε στη σκάλα. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τα όσα συνέβαιναν. Αυτό είναι ένας μύθος. Όλος ο κόσμος μπορεί να φανταστεί το τι συνέβαινε. Εδώ βλέπουμε την Ελένη την Τουπαλούδη. Εκμεταλλευόμενη την εκμεδένη της αντίστασής της, λόγω σωματικής και ψυχικής εξάρτησης, την αποτελείωσε. Αν με χωρίσεις, θα σε θάψω ζωντανή. Δεν θα σε βρει κανένας. Αν με χωρίσεις, θα σε θάψω. Εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό που είπε η Ελένη πριν, που θέλω να το τονίσω. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι άντρες σκοτώνουν τις γυναίκες τους επειδή θα τις χωρίσουν. Τις σκοτώνουν γιατί εφόσον δεν θα σε έχω εγώ, δεν θα σε έχει κανείς άλλος. Είναι καθαρά ότι υπάρχει μια παρανοϊκή ερμηνεία της αγάπης και η αγάπη ταυτίζεται με την ιδιοκτησία. Ότι από τη στιγμή που υπάρχεις εδώ, είσαι καθαρά δικό μου αντικείμενο. Μπορώ εύκολα να σε χάσω. Αν σε χάσω όμως, δεν θα μπορείς να περάσεις σε ιδιοκτησία κανενός άλλου ανθρώπου. Άρα, μέσα στα στερεότυπα και στο τι θεωρεί ο καθένας ανδρισμό, βλέπουμε την αγάπη, την παρανοητή μορφή της αγάπης και τη ματέωση. Δηλαδή ότι η επιθυμία μου να λύσω αυτό το γάμο ή να λύσω αυτή τη σχέση είναι κάτι που εμένα ως προσωπικότητα με φέρνει στον πάτο. Με ματαιώνει. Δεν υπάρχω δίκως αυτό. Σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή αναφέρθηκε ότι πάντα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί βία και απόρριψη. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει. Δυστυχώς, δεν υπάρχει αυτή η εγκαιτοποίηση όπως ήταν ο παλιός άνθρωπος ο αλκοολικός που τον βλέπαμε στον δρόμο πεσμένο και βλέπαμε αυτόν τον άνθρωπο να χτυπάει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, να μην εργάστηκε ούτε καθεξής.